Σαψών Κατσίπης, ήμουν διευθυντής μέχρι τώρα στο Γυμνάσιο Μπορείου. Έχω σπουδάσει φυσιογνωσία, είμαι φυσιογνώστης, έχω ασχοληθεί με τη χλωρίδα της Σαντορίνης και επίσης με τα απολιθώματα και, και σχετικά με θεωρίες για την καλδέρα και λοιπά. Ετοιμάζω κάποια βιβλία τώρα και ειδικότερα έχω ασχοληθεί με τον Κρόκο που θα ετοιμάσω και εκεί μια εργασία. Εδώ η περιοχή είναι ο ταξιάρχης ή αρχάγγελος στο Φάρο. Είναι η περιοχή που φυτρώνει ο Κρόκος, ο Ζαφοράς το λέμε εδώ πέρα, γιατί βγαίνει το σαφράν από τα στίγματά του. Φυτρώνει από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο ιστορικός Πλίνιος αναφέρει το Κρόκο το Θηραίο ως έναν από τους καλύτερους κρόκους. Το επιστημονικό του όνομα είναι Κρόκους Καρτραϊάνους, του Καρτράιτ. Υπάρχουν βέβαια άλλα δύο είδη κρόκου ακόμη. Ο κρόκος ο Λεβιγκάτους, ο Λίος, το λέμε Καστανίδα, αλλά δεν μαζεύουμε τα στίγματά της. Τα χρησιμοποιούμε ως τους βολβούς, τους τρώμε, ομούς. Είναι σαν το κάστανο, γι' αυτό το λέμε Καστανίδα. Και είναι άλλο ένα είδος κρόκου που το χρησιμοποιούν ως σαφράν, κρόκους τουρνεφόρτη, που το έχουν φέρει από άλλα μέρη από του Αιγαίου τα τελευταία χρόνια και επίσης χρησιμεύει για συλλογή στιγμάτων. Στο ακροτήρι, στις τοιχογραφίες, υπάρχει μια ονομαστή τοιχογραφία που είναι οι κροκοσυλλέκτριες και μια θεά και προσφέρουν στη θεά τον κρόκο για δώρο, τα στίγματα του κρόκου. Πότε βγαίνει ο κρόκος? Λένε οι ντόπιοι ότι ξεκινάει των ταξιαρχών, που είναι και η εκκλησία δίπλα, και τελειώνει του Αγίου Νικολάου. Άρα λοιπόν, από τον ταξιαρχών μέχρι του Αγίου Νικολάου, έρχονται εδώ και μαζεύουν τον κρόκο. Όπως βλέπετε, είναι απόκρημνα μέρη. Θα δείτε τις μεγάλες γυναίκες, 70-80 χρονών, να σκαρφαλώνουν εδώ στα απόκρημνα μέρη για να μαζέψουν τα στίγματα του κρόκου. Είναι πανάκριβος ο κρόκος. Ένα κιλό, δεν ξέρω πόσο έχει, πάρα πολλά λεφτά. Αλλά για να μαζέψει ένα κιλό, θέλει μήνες. Έτσι. Τι τον κάνει τον κρόκο? Τον μαζεύουνε από τον Εύρη για να χρησιμοποιηθεί αυτή την εποχή τώρα που κάνουνε τα κουλούρια της λαμπρής, τα λαμπριανά και βάζουνε τα στίγματά του για να πάρει το άρωμα, το χαρακτηριστικό του κρόκου. Τα λέμε χαλάκια. Στο εμπορίο τα λένε, παξιμαδάκια δηλαδή, κίτρινα, μπορείτε να βρείτε, είναι πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ αρωματικά. Επίσης, το βάζουμε μέσα στη τσικουδιά και παίρνει ένα χρυσό άρωμα η τσικουδιά και ένα τρομερό άρωμα. Ένα χρυσό χρώμα και τρομερό άρωμα. Επίσης, το κάνουν και στη τσιλαδιά. Τσιλαδιά είναι η πηκτή από το χοιρινό που φτιάχνουν. Τσιλαδιά, ζελέ, πώς το λένε. Ο κρόκος είναι ένα φυτό που φύεται και σε άλλα μέρη των Κυκλάδων. Επίσης στην Κοζάνη, έχετε ακούσει για τον κρόκο της Κοζάνης, καλλιεργείται. Εδώ ο δικός μας κρόκος δεν καλλιεργείται και επίσης βγάζει σπόρους που δεν βγάζει ο κρόκος της Κοζάνης. Θεωρείται ότι είναι ο πρόγονος του κρόκου της Κοζάνης. Μοιάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπορεί να τους μπερδέψει δηλαδή αν τους δεις έτσι. Τώρα η μυθολογία λέει ότι ο Θεός Ερμής έπαιζε ένα παιχνίδι με το φίλο του τον Κρόκο, σαν πέτρες έτσι πετούσαν και κατά λάθος έφυγε η πέτρα και χτύπησε τον Κρόκο στο κεφάλι. Τρεις σταγόνες αίμα κύλησαν από το κεφάλι του Κρόκου κάτω. Και αυτές οι τρεις σταγόνες αίμα είναι τα τρία στίγματα, τα κόκκινα του κρόκου, αυτό που κάνουν τα σαφρά. Έτσι λοιπόν η μυθολογία συνδυάζει τα τρία κόκκινα στίγματα του κρόκου με το θεό Ερμή κλπ. Ο κρόκος εδώ έχει χρησιμοποιηθεί επίσης και για τελετές. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι τυχαίο ότι στις τοιχογραφίες του ακροτηριού παριστάνεται ο κρόκος με τη θεά. Σε κάποια μέρη πριν λίγα χρόνια ακόμη χρησιμοποιούσαν τον κρόκο για να θεραπεύουν τη χρυσή. Η χρυσή είναι ο ύκτερος.
Έβαζα λοιπόν σε ένα ποτηράκι λίγο νερό, έβαζα τα στίγματα του κρόκου και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Ο χρυσός με τον κρόκο έχουν κάποια σχέση. Το άφηναν κάποιες μέρες και έβλεπα, ήθελα να φαίνεται σε κάποια εκκλησία. Έλεγαν διάφορα λόγια και πίστευαν ότι μετά από κάποιες μέρες θεραπευόταν η χρυσή. Επίσης, έφτιαχναν ένα γλυκό σαν το μελιτίνι που άνοιγαν φύλλο, έβαζαν μέσα γάλα, ζάχαρη, ρύζι και τον κρόκο. Και έτσι περνούσε όλη η οικογένεια αντί για γλυκό, γιατί υπήρχε μεγάλη φτώχεια στο νησί. Σε λίγες μέρες θα αρχίσει η μεγαλοβδομάδα. Όλοι μαζεύονται στα σπίτια και φτιάχνουν τα λαμπριανά που λέμε και μεταξύ των άλλων χρησιμοποιούν και τα στίγματα του κρόκου για τα κουλούρια που σας είπα. Την ώρα που έφτιαχνα τα κουλούρια έφερνα τότε μαστίχα χιώτικη και έβαζαν μαζί με τη μαστίχα δύο στίγματα κρόκου στο στόμα και έπαιρνε ένα χαρακτηριστικό χρώμα η μαστίχα και μύριζε όλο το στόμα. Ήταν κάτι τρομερό. Βέβαια εδώ δεν είχαμε δει μαστίχα παλιά. Μαστίχα χρησιμοποιούσαμε ένα φυτό που το λένε εδώ κολιά. Βγάζαμε τη ρίζα και είχε και ένα σκουλίκι μάλιστα μέσα. Την ανοίγαμε, το πλέναμε και ήταν η μαστίχα μας. Πώς μαζεύεται ο κρόκος? Μαζεύουμε το λουλούδι, το άνθος. Μαζί με τα πέταλα τα βάζουμε σε μια τσάντα και στη συνέχεια όλη η οικογένεια το βράδυ καθόντουσαν και βγάζανε τα πέταλα τα χρωματιστά και μένανε τα στίγματα. Στη συνέχεια τα στίγματα τα ξεραίνουνε, όχι στον ήλιο, μέσα σε εστία, και μετά από κάποιες μέρες έμενε μια ελάχιστη ποσότητα που είναι αρκετή για να κάνουν τα γλυκά τους. Βέβαια ο κρόκος εδώ δεν έφτανε για όλο το νησί. Γι' αυτό φέρνανε πολύ κρόκο από την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ονομαστή για τον κρόκο της, επίσης η Φολέγανδρος και από την Ίω. Ακόμα σήμερα πηγαίνουν οι Σαντορινοί και μαζεύουν από την Ανάφη κρόκο ή αγοράζουν από την Ανάφη. Από ό,τι ξέρω, αυτό τον καιρό είχε 9 ευρώ το γραμμάριο πριν 1-2 χρόνια. Παλαιότερα το πουλούσαν κάτι μπακαλικάκια μικρά που υπήρχαν εδώ και ήταν δύσκολο να βρεις. Έπρεπε να παραγγείλεις να σου φέρουν από άλλο νησί. Βέβαια όσοι είχαν το πλεονέκτημα να μπορούν να σκαρφαλώσουν εδώ στο βουνό, εξασφάλιζαν μια ποσότητα κρόκου. Εκείνο που δεν σας είπα είναι η προεργασία για να το βάλουμε στο γλυκό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο ένας είναι να τον βάλεις στην τζικουδιά το βράδυ για να διαλυθούν τα συστατικά του το άρωμα και την άλλη μέρα το ρίχνεις μέσα στα γλυκά που φτιάχνεις. Ένας άλλος τρόπος είναι το λεγόμενο χάλκεμα του ζαφορά, κρόκου δηλαδή. Το βάζανε σε ένα χάλκινο μικρό δοχείο, το έβαζαν στη φωτιά και στη συνέχεια αφού το καρβουδίζανε, το ψήναν λίγο δηλαδή, το ξεραίνανε, το τρίβανε στα δάχτυλα και μετά το έβαζαν στα γλυκά μέσα. Η Περσία παράγει πάρα πολύ κρόκο, πάρα πολύ, επίσης η Ισπανία και στην Κοζάνη. Ο δικός μας κρόκος εδώ δεν επαρκεί καν ούτε για τις ανάγκες των γύρω χωριών. Γι' αυτό λοιπόν φέρνουμε κρόκο, που σας είπα και προηγουμένως, από τα γύρω νησιά. Ο κρόκος τα τελευταία χρόνια, εκτός από τα γύρω νησιά, έρχεται και από την Ασία και είναι πάμφθινος. Βέβαια είναι άλλα είδη κρόκου που δεν συγκρίνονται με τον κρόκο της Σαντορίνης. Ταυτόχρονα, πολλοί, επειδή έχει μεγάλη αξία το στίγμα, το ανακατεύουν με τους στίμονες. Οι στίμονες είναι το αρσενικό μέρος του φυτού που κάνει τη γύρη, ενώ αυτό που κάνουμε το σαφράν είναι τα στίγματα, τα κόκκινα που είναι το θηλυκό. Τα ανακατεύουν λοιπόν και όποιος δεν ξέρει αγοράζει νοθευμένο κρόκο. Εκτός από τον κρόκο που βγαίνει εδώ, που είπαμε είναι ο κρόκος του Καρτράι, το Καρτραϊάνους, ο ίδιος κρόκος βγαίνει και πάνω από το εμπορίο. Είναι σε ένα απόκριμνο μέρος, πιο μικρό από εδώ, και έβγαινε και στα γύρω χωράφια. Ένα χωράφι από αυτά λεγόταν χωράφι της Ζαφοράς. Από εκεί λοιπόν ανακάλυψα εγώ ότι παλιά μαζεύανε κρόκο από το όνομα του χωραφιού και προχώρησα και είδα ότι στο βουνό ακόμα, σε απόκριμνα μέρη, εξακολουθεί και φύγεται και εκεί ο κρόκος. Είναι ο ίδιος κρόκος που φύγεται και εδώ.
πιθανόν να βγαίνει και στον προφήτη σε απόκριμνα μέρη. Ο άλλος κρόκος, ο Τουρνεφόρτης, έχει πάρα πολύ ωραίο άνθος, αλλά καλλιεργείται κυρίως σε χωράφια, σε κήπους, περιβόλια τα λέμε εδώ. Πρέπει να ποτίζεται και βγάζει κρόκο χαμηλότερης ποιότητας από ότι ο δικός μας κρόκος. Εδώ είναι η κορυφή του ταξιάρχη. Όλα τα σημεία αυτά γεμίζουν κρόκο. Τα μικρά κρινάκια κάθε μέρα βγαίνουν καινούρια. Όταν είναι ακόμα που δεν έχουν ανοίξει, τα λένε πετινάρια. Ενώ όταν είναι ανοιχτά τελείως, τα λένε πουλάδες. Πουλάδα είναι η πουλιά, εδώ λέμε τα λουλούδια. Πουλιά. Και πουλάδα είναι το μεγάλο λουλούδι, το ανοιχτό λουλούδι. Και λέγαν και τραγούδια εδώ, συλλέγοντας τον κρόκο. Δεν θυμάμαι ένα «Μωρή πουλάδα κόκκινη, κοκκινομαδημένη, που πήγανε και σου είπανε πως έχω φιλημένη. Ντάρι, 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 που είναι πάνω στο βουνάρι». Τραγουδούσανε και μαζεύανε και λέγανε και αστεία. Μαζί με τους κρόκους βγαίνουν και κάτι άλλα κρινάκια, μοιάζουνε. Τα λένε εδώ χειρομύτες. Είναι κόλσικουμ, ένα είδος δηλητηριώδες, κολσίδα, δηλητηριώδες, κόλσικουμ κουπάνι. Όσοι δεν το ξέρουν μπερδεύονται. Βέβαια το κόλσικουμ δεν έχει τα κόκκινα στίγματα και συνήθως τα παρακάμπτουν και πηγαίνουν και βρίσκουν τους κρόκους. Αλλά γεμίζει και από κόλσικουμ εδώ πέρα. Γεμίζει. Κυριολεκτικά είναι πολύ όμορφα κρινάκια κι αυτά. Απέναντι εκεί είναι το άλλο σημείο, ο Γαβρίλος, η Πλατίναμος, που βγαίνει ο κρόκος. Βλέπετε είναι απέναντι και στη μέση ανάμεσα εδώ είναι η ανασκαφή. Φαίνεται και στην ανασκαφή χρησιμοποίησαν τον κρόκο και για λόγους για φαγητό και ως έδεσμα, ίσως και ως χρώμα. Αλλά πολύ πιθανότερο και για τελετουργίες. Γι' αυτό είναι και η θέα στην τοιχογραφία. Είναι σίγουρο ότι ο κρόκος στους αρχαιότατους χρόνους χρησιμοποιείται για τελετουργίες.